Θεωρώ ότι με μια ίσως διασταλτική ερμηνεία του νόμου σίγουρα πρέπει οι παραγωγοί να αποζημιωθούν, διότι και εγώ το γνωρίζω και ως παραγωγός, η ζημία είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι ακόμη μεγαλύτερη δεδομένου ότι αναγκάζονται οι άνθρωποι φέτος, προκειμένου να προστατεύσουν τα κτήματά τους και την παραγωγή κυρίως, να διπλασιάσουν τουλάχιστον το κόστος. Δεν θα μιλάμε για αποσβέσεις, δεν μιλάμε για το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ζημία επειδή δεν μπορούν να συγκομιθούν τα προϊόντα, αλλά έχουν ανεβάσει παράλληλα και πάρα πολύ το κόστος. Θεωρώ ότι θα το δει θετικά και αν μου επιτρέπετε είναι υποχρεωμένος ο ΕΛΓΑ να το δουν θετικά ώστε να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Εμείς κάναμε όλη την αλληλογραφία ώστε και σήμερα δηλαδή να μην είμαστε εκτεθειμένοι ούτε εμείς ούτε οι παραγωγοί και να μπορέσουν να δηλώσουν την καταστροφή η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη, κυρίως το τελευταίο 20ήμερο με τις βροχές που μπορεί να μην ήταν πάρα πολύ έντονες όπως επίσημα αποδεικνύεται, αλλά και η ψυχάλα ή μια βροχή μέτρια δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα, ουσιαστικό πρόβλημα.